Πάμε τώρα στο Πεντάγωνο να βρούμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας έστειλε μήνυμα ισχύος, Σταύρο, και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ανάπτυξη του ελληνικού στόλου στην περιοχή. Πραγματισία, πρόκειται για ντοκουμέντα που δείχνουν τον ελληνικό στόλο γύρω από το Καστελόριζο. Σήμερα το είναι πρωί, την ώρα που το Roots Race ακριβώς πλησίαζε στα 9 ναυτικά μίλια από το ακριτικό νησί, βλέπουμε την ανάπτυξη που είχε ο ελληνικός στόλος με τις μονάδες επιφανίας. Μάλιστα, σε κάποιες από τις φωτογραφίες διακρίνεται στο βάθος και το Roots Race. Και πρέπει να πούμε πως είναι η πρώτη φορά που τέτοια ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας εδώ, με την πολύ μεγάλη κινητοποίηση που, που και σε αυτή την κρίση έχει το πολεμικό ναυτικό. Και όχι μόνο το πολεμικό ναυτικό, βέβαια, όπως μαθαίνουμε από στρατιωτικές πηγές ΣΥΑ, είναι σε απόλυτη επιφυλακή όλη η κλάδη των ενόπλων δυνάμεων, τόσο η πολεμική αεροπορία με τα αεροσκάφη στις πολεμικές μοίρες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, βέβαια, και τους υπταμένους της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ο στρατός ξηράς, όπου έχουν στελεχωθεί οι μονάδες, έχει επιστρέψει το προσωπικό και βρίσκονται όλοι, όπως είπαμε, σε ύψιστη επιφυλακή. Πρέπει να πούμε, βέβαια, ΣΥΑ, πως έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες κυρίως στα πληρώματα του πολεμικού ναυτικού, στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού που βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Μεγίστη, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τουρκία αναζητά ρεβάνς για την υπόθεση της Kemal Reis, για την επακούμβηση με την φρεγάτα Λίμνος και την ζημιά που προκλήθηκε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που λένε πως ίσως να επιδιώξει μια ρεβάνς προκειμένου ο Ερντογάν να το παρουσιάσει αυτό ως νίκη στο εσωτερικό του. Είναι γεγονός πάντως... Συνεπώς καταλαβαίνω ότι συστήνεται προσοχή στα πληρώματα και απόλυτη ψυχραιμία. Ακριβώς, και έχουν δοθεί αυτές οι οδηγίες από την πρώτη στιγμή από τον αρχηγό ΓΕΘΑ αλλά και από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού ΣΥΑ, προκειμένου να υπάρχει ψυχραιμία αλλά βέβαια και αποφασιστικότητα. Επίσης, πρέπει να πούμε πως όλες αυτές τις ημέρες τα τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και τα ελικόπτερα αναζητούν μανιωδώς τα ελληνικά υποβρύχια. Όμως, μαθαίνουμε, όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να τα εντοπίσουν, αντιθέτως. Θα λέγαμε πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ξετρυπώνουν διαρκώς τα τουρκικά υποβρύχια τα οποία προσπαθούν να βρεθούν στην περιοχή, να καταλάβουν κέρυες θέσεις. Όμως νιώθουν τα σόναρ των ελληνικών φρεγατών και των ελληνικών ελικοπτέρων και των αεροσκαφών βέβαια πάνω τους, τα ραντάρ τους ξετρυπώνουν διαρκώς όπως μαθαίνουμε. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ΣΥΑ και για ένα νέο σκηνικό που ενδεχομένως να προσπαθήσει να στήσει η Τουρκία στον Εύρο. Αυτό ίσως συνοδευτεί και με επίσκεψη αξιωματούχων της Τουρκίας, ενδεχομένως και του Προέδρου Ερντογάν, μέσα στις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, φαίνεται και από τις προετοιμασίες που έχουν γίνει από την ελληνική πλευρά. Είναι ενδεικτικές οι προετοιμασίες στην περιοχή του Εύρου και ο φράχτης, βέβαια, που στείνεται, που είδαμε και όλες αυτές τις ημέρες την δουλειά που έχει γίνει στην περιοχή προκειμένου να αποτραπεί ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα. Κλείνοντας, να πούμε ΣΥΑ πως οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, πως όλες αυτές τις ημέρες μέχρι και να λήξει η τουρκική ναύτεξ, τα πλοία θα βρίσκονται εκεί και αν παραταθεί, θα παραταθεί και η παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει πολύτιμη εμπειρία από τις κρίσεις του καλοκαιριού. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Τουρκία επιχειρεί κάτι τέτοιο και μάλιστα η εμπειρία αυτή που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύτιμη. Μάλιστα. Φαίνεται άλλωστε και από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται και αυτή την φορά η κατάσταση, άντως δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός. Όλες αυτές οι πληροφορίες εκπέμπουν ένα μήνυμα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης, καταλαβαίνουμε. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κωνσταντινούπολη να βρούμε τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις Ερντογάν, βεβαίως στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος, μεταξύ άλλων όμως. Μεταξύ άλλων, πράγματι, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι όσο μεγαλώνει η Τουρκία, τόσο αυξάνεται και η ζώνη ενδιαφέροντός της από τα Βαλκάνια στον Κάφκασο, στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη. Και βεβαίως ανέφερε πως στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα επιτρέψουμε στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως μίλησε για την πολιτική και οικονομική
ζώνη ενδιαφέροντος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, επειδή αναφέρεται για το Roots Race, στην Άγκυρα υπάρχει μια νευρικότητα για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και για το θέμα του εμπάργου όπλων, αλλά και για το θέμα της τελωνιακής ένωσης, καθώς την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η οικονομία της Τουρκίας. Έχουμε κάποια ένδειξη για την Aftex που λύγει μεθαύριο, αν θα ανανεωθεί ή όχι? Δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Υπάρχει το μήνυμα του ΑΚΑΡ που λέει, μιλάει για διάλογο. Από την άλλη, η νευρικότητα εντείνεται και με την αυριανή συνάντηση της Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Και αυτό το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Νομίζω θα είναι μια απόφαση τελευταία στιγμή. Γι' αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς το τι θα γίνει ακριβώς στην Άγκυρα για το Roots Race. Όμως υπάρχει μια αναστάτωση στην Τουρκία και με τις συλλήψεις. Την περασμένη εβδομάδα είχαν συλληφθεί πάρα πολλοί πιλότοι της τουρκικής αεροπορίας. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις 21 εν ενεργεία αξιωματικών. Βλέπουμε και τα πλάνα από αυτή την επιχείρηση. Ακριβώς, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας, εν ενεργεία αξιωματικοί, όπου κατηγορούνται ως γκουλενιστές. Και όλοι τους βεβαίως κατηγορούνται και για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι από τη μία στην αεροπορία, από την άλλη μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στην Άγκυρα γίνονται συλλήψεις. Υπάρχει με καχυποψία και εντός των τουρκικών δυνάμεων. Ναι, και όλα αυτά ενώ η Άγκυρα βρίσκεται σε πολεμική εγρήγορση σε διάφορα μέτωπα. Αυτό είναι πραγματικά μια αντίφαση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη, για τις πληροφορίες.